Τεράστια είναι η πίεση που δέχονται τα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου αυτό το διάστημα. Τα συνεχόμενα περιστατικά είτε τροχαίων ατυχημάτων είτε περιπτώσεων πνιγμών αλλά και ξυλοδαρμών είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, με το προσωπικό να κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Έχουμε αυτά τα περιστατικά, όπως πολύ σωστά είπατε, από τροχαία αλλά και ξυλοδαρμούς και πνιγμούς. Το νούμερο βέβαια είναι τα τροχαία. Κατά 80% υπεύθυνες είναι οι γουρούνες, όχι σαν όχημα, αλλά το αίτιο των τροχαίων αυτών. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, πολλοί καταγραμματίες. Το νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά και στα νησιά που είναι στα τουριστικά νησιά, δεν έχουν ενισχυθεί σε ιατρικό προσωπικό, δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Η ανησυχία μάλιστα είναι έντονη για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που η τουριστική κίνηση στο νησί θα αυξηθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ίδιο να γίνει και με περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης. Βάσει στατιστικών από προηγούμενα χρόνια που θα είναι το ποσοστό τουριστών θα είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι και οι ασθενείς που θα έρχονται στο νοσοκομείο θα είναι πολύ παραπάνω και δεν είναι μόνο τα τροχαία. Είναι και παιδιατρικά περιστατικά, είναι παιδιατρικά, είναι όλο των ειδών τα περιστατικά. Ως μια πολύ δύσκολη κατάσταση χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου την εικόνα στα επίγοντα, καθώς υπάρχουν στιγμές που είναι πάρα πολλά τα σοβαρά περιστατικά ταυτόχρονα. Πραγματικά με την εικόνα που είδα στα επίγοντα φοβήθηκα. Δηλαδή κάποια στιγμή που ένιωσα ότι δεν είμαι ο γιατρός που πρέπει να αντιμετωπίσω το περιστατικό και βγήκα από αυτό το ρόλο και σαν συνοδός ασθενή με την εικόνα είπα αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή. Όλο το φόρτος πέφτει στα επίγοντα γιατί μόνο εκτός γιατρών υπάρχει και το νοσηλευτικό προσωπικό, μετά υπάρχουν και τα εργαστήρια ή τεχνολογικό, είτε μικρολογικό, είτε ακόμη και μια συνωμοδοσία που αν χρήζουν και μετάγγισης, δηλαδή είναι μια ομάδα ανθρώπων, γιατρικού, νοσηλευτικού και παρατηρητικού προσωπικού που είναι εμπλεκόμενοι κατά κάποιο τρόπο στα τροχαία αυτά. Το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου κάνει από την πλευρά του ό,τι είναι δυνατόν για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Ωστόσο, ζητά την περαιτέρω στελέχωσή του, προκειμένου να μπορεί να αντέξει σε μια δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο.